Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση διακίνησης πορνογραφικού υλικού στο Ηράκλειο, με θύμα ένα κορίτσι που δεν έχει ακόμη κλείσει τα 12 του χρόνια. Η είδηση ότι η 12χρονη συνευρέθηκε με έναν 14χρονο συνένεσε στο να υπάρξει βιντεοσκόπηση, όμως είδε αυτές τις στιγμές ο 14χρονος να τις διακινεί σε άγνωστο αριθμό ατόμων, έχει σκορπίσει για μία ακόμη φορά προβληματισμό και μούδιασμα, με δεδομένη την ηλικία και των δύο παιδιών, το περιεχόμενο των σχέσεων που είχαν αναπτύξει, αλλά και την επιπολαιότητα με την οποία χωρίς ίχνος αντίληψης των συνεπειών φτάνουν στο σημείο να συνενούν στο να βιντεοσκοπείται τέτοιο υλικό, όπως και να μοιράζονται τόσο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας το αθώο πρόσωπο ενός παιδιού, το οποίο παίζει με τις κούκλες έτσι, και με παιχνίδια παιδικής ηλικίας και ερχόμαστε μπροστά σε μια άλλη πραγματικότητα. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταγγελία της μητέρας της 12χρονης στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου. Ότι το παιδί της έπεσε θύμα αυτής της διακίνησης και πως άγνωστος αριθμός παραληπτών είχε στη διάθεσή του τόσο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα της ανήλικης. Βρίσκονται στην εφηβεία και ενδιαφέρονται πάρα πολύ, δηλαδή είναι ένα θέμα μέγιστης σημασίας για την αποδοχή των συνομιλίκων τους. Προκειμένου να το αποκτήσουν, μπορεί να προβούν και σε πράξεις παράνομες, μπορεί να παραβούν τον νόμο, χωρίς να καταλαβαίνουν τη βαρύτητα της πράξης τους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της υπηρεσίας Take It Down, που αποτελεί μια ανοιχτή γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, τέτοιου είδους περιστατικά στην Ελλάδα είναι πλέον διαδεδομένα. Υπολογίζεται ότι σε ηλικίες παιδιών από 12 έως 18 ετών, ένα 25% έχει λάβει τέτοιο υλικό στο κινητό του, ενώ ένα ποσοστό που φτάνει το 6% έχουν στείλει τέτοιο υλικό χωρίς να κατανοούν την έκταση των συνεπειών και τις επιπτώσεις. Τα παιδιά είναι σε μια ηλικία όπου δεν συνειδητοποιούν τι ακριβώς συμβαίνει, τι έκταση μπορούν να πάρουν οι πράξεις τους, οπότε κατά συνέπεια έχουμε αυτό το φαινόμενο. Ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι τέτοιες υποθέσεις έρχονται να αναδείξουν τη διαφορετική αντίληψη των εφήβων για τις ανθρώπινες σχέσεις, τις σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και βέβαια μιας αντίληψης για τη σεξουαλική απελευθέρωση που πάντως δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη ωριμότητα. Και ναι, είναι παιδιά. Είναι παιδιά, είναι ανήλικοι. Και εδώ είναι, πέφτει το χρέος σε εμάς. Δηλαδή, εμείς έχουμε ευθύνη να προστατεύουμε τα παιδιά, οι ανήλικες. Όποιο ρόλο και αν έχουμε, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε είμαστε γονείς. Δηλαδή, έχουμε ευθύνη στο πώς θα λειτουργήσουν και θα συμπεριφερθούν. Στη βάση της ανάγκης, ωστόσο, να θωρακιστούν ανήλικοι και ανήλικες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με διακίνηση πολύ προσωπικού τους υλικού στο διαδίκτυο, η επαφή με την υπηρεσία Take It Down διασφαλίζει όχι μόνο ότι το υλικό θα επιτευχθεί να διαγραφεί από οποιαδήποτε πλατφόρμα και εφαρμογή, αλλά ότι αυτό θα γίνει και με τρόπο που δεν θα χρειαστεί ξανά η αποστολή ή η αναπαραγωγή της εικόνας αυτής, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι ο κωδικός της. Και είναι διαθέσιμη μόνο για υλικό που απεικονίζει άτομα που είναι κάτω των 18 ετών. Αυτή η συγκεκριμένη υπηρεσία αντιμετωπίζει μόνο τέτοια περιστατικά και αναλαμβάνει μόνο την αφαίρεση τέτοιου υλικού.